βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην και έπεσε και το η πτώση αυτής μεγάλη. Όταν δε τελείωσε ο Ιησούς λόγους τούτους, εξεπλήττονται οι όχλοι δια τη διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχίως οι γραμματείς. Όταν δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και η δούλε προσελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, αν θέλεις δύνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνας την χείραν ο Ιησούς ήγησεν αυτόν λέγον, θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, πρόσεχε μη είπεις τούτο εις μηδένα, αλλά είπαγε δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και προσέφερε το δώρον, το οποίο προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς στην Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος, και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ ελθόν, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόταργος είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγων και θέλει ατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχω είπε με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον, είπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, αληθώς σας λέγω δεν το Ισραήλ εύροντος αύτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συνελθεί από Ανατολών και Δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουν συνεκβληθεί εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, είπαγε και ως επίστευσας ας γίνει σε. Και ιατρεύτη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Αμήν. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αδελφοί. Ως επίστευσας ας γίνει σε. Όλα δηλαδή είναι θέμα της δικής μας πίστης. Τι σημαίνει πιστεύω? Πιστεύω σε ένα πρόσωπο ότι μπορεί να με βοηθήσει. Το εμπιστεύομαι. Και επιπλέον πιστεύω στα λόγια του ότι ό,τι μου λέει είναι αλήθεια. Και είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, η απιστία και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Για σκεφτείτε πόσο δυστυχισμένη είναι μια γυναίκα όταν δεν εμπιστεύεται τον άντρα της και αντίθετα ένας άντρας και αντίστοιχα ένας άντρας όταν δεν εμπιστεύεται τη γυναίκα του και δεν πιστεύει στα λόγια της ή στα λόγια του. Πόσο σοβαρό είναι μέσα στην Εκκλησία να μην εμπιστευόμαστε το ένα στον άλλον. Οι άνθρωποι ξέρετε τι λένε μεταξύ τους. Άλλα σκέφτεσαι, άλλα θέλεις και άλλα λες και άλλα κάνεις. Άλλα σκέφτεσαι, άλλα θέλεις, άλλα λες και άλλα κάνεις. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Πώς να εμπιστευθείς τον άνθρωπο, όποιος και να είναι. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός σκέφτεται, καλές βουλές βουλεύεται για μας. Θέλει να μας ευλογήσει. Είναι βέβαιον αυτό. Μας λέει λόγια παρηγορητικά και αληθείας. Αλλά εκείνο που είναι συγκλονιστικό είναι ότι οι ενέργειές του είναι μεγαλεία ανεξιχνίαστα. Προς ευλογία. Από εδώ θα ξεκινήσουμε λοιπόν και από εδώ θα ξεκινάμε πάντοτε τη ζωή μας και κάθε ξεκίνημά μας. Εμπιστεύομαι τον Χριστό, γι' αυτό και του επιτρέπω να ελέγχει τη ζωή μου. Του παραδίδομαι. Πιστεύω στα λόγια του, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και έχω πάρει απόφαση να μην ακούω κανέναν άλλον έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι μόνο λόγια παρηγοριάς, ενίσχυσης, σοφίας και σύνεσης, αλλά εκείνο που είναι σημαντικότερο από όλα και μόνο όταν το πιστεύεις είναι αλήθεια, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι και η δύναμη του Θεού που σώζει, αλλά όχι όλους τους ανθρώπους, αυτούς που το πιστεύουν. Πολλοί διαβάζουν το Ευαγγέλιο, δεν σώζονται, γιατί δεν το πιστεύουν, το διαβάζουν για να το κρίνουν, για να δουν τα λάθη του.
Όταν όμως ο άνθρωπος διαβάζει το Ευαγγέλιο και το πιστεύει, τότε ανακαλύπτει με έκπληξη ότι αυτός ο λόγος όπως είναι γραμμένος γίνεται στη ζωή του. Είναι ενεργός ο λόγος του Θεού και κοπτερός, και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχεραν. Κόβει δεξιά, αριστερά. Και αυτός ο λόγος λοιπόν μας λέει, υπάρχουν δύο καταλήξεις στη ζωή του ανθρώπου. Η απώλεια και η ζωή αιώνιος. Αλλά δεν είναι θέμα της τελευταίας στιγμής. Μερικές φορές είναι. Αλλά καλύτερα εξ αρχής να βάλεις στόχο. Διαβάζω λέει για το πανεπιστήμιο. Πού θα δώσει, δεν ξέρω. Τι διαβάζεις τότε? Πού θα δώσει, δεν ξέρω. Τότε τι διαβάζεις? Αν τελικά δώσεις αστυνομική, τι διαβάζεις τα μαθηματικά? Και αν τελικά δώσεις για πολυτεχνείο, τι διαβάζεις τα λατινικά? Εξ αρχής πρέπει να προσδιορίσουμε το στόχο μας, τον τελικό σκοπό μας αν θέλετε. Θέλω να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι έτσι? Δεις εξ αρχής. Εάν λοιπόν πραγματικά ενδιαφέρομαι για τη Βασιλεία του Θεού, θα θέσω και άλλο σκοπό. Όχι μόνο εγώ, αλλά και ο οίκος μου. Α, και η γυναίκα μου και ο άντρας μου και τα παιδιά μου. Και θα επαυξήσω, θα επεκτείνω το βραβείο της ανοκλήσεως. Όχι μόνο εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, αλλά και με καρπό πολύ. Με πολύ καρπό. Στη δουλειά μου, στη γειτονιά μου, στο σπίτι μου γίνεται αυτό. Γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, και πλουσίως να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Να σταθώ στο βήμα του Χριστού και όχι να έχω περικοπές από το μισθό μου, αλλά να πάρω πλήρη το μισθό μου, όπως τον έχει προσδιορίσει ο Θεός. Γιατί όταν θα πάμε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και θα βρεθούμε ξαφνικά, εφόσον έχουμε λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος, κατά τα έργα αυτού, είτε καλόν έπραξε είτε κακόν, ο Θεός θα έχει το μισθό σου πλήρη. Αυτός ήταν ο μισθός. Ποιος ήταν ο μισθός σου? Αυτός. Αλλά για χάσε τούτο, κατεβαίνει, γιατί τότε δεν έκανες έτσι. Για χάσε και τούτο, γιατί τότε έκανες αλλιώς. Για χάσε τούτο, για χάσε τούτο, για χάσε... Αυτό είναι ο μισθός μου. Αυτός είναι ο μισθός σου. Τούσο, τούσο στά. Γιατί θύμωσα, γιατί αγρίεψα, γιατί έβρισα, γιατί κακολόγησα και δεν μετενόησα. Γιατί είχα κακία στην καρδιά μου και δεν μετενόησα. Άσε που θα μπουν και κάποιοι ως διαπηρός χωρίς καθόλου μισθό. Άρα έχουμε ένα σκοπό. Και σήμερα αδερφοί αγαπητοί μας προσκαλεί ο Θεός. Αλήθεια σας το λέω. Όλους μας. Να θέσουμε τα οροθέσια της πορείας μας με βάση το σκοπό μας. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός ο δικός μου είναι, βόηθα μας Θεέ μου, πλήρης ο μισθός μας. Να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών πλουσίως, με όλη μας την οικογένεια και πλήρη το μισθό μας. Τι πρέπει να κάνουμε, να εργαστούμε, πώς πρέπει να εργαστούμε, να κοπιάσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά. Να δεχθούμε το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν δύο πόρτες. Πρώτα να απορρίψουμε τη φαρδιά πύλη, την εύκολη. Να απορρίψουμε την ευρύχωρη οδό, κάνω ό,τι θέλω. Δεν πειράζει τώρα και αν βάψω λίγο τα μαλλιά μου, δεν πειράζει να βάλω και σκουλαρίκι, δεν πειράζει να πάω και στο μπαράκι, δεν πειράζει να κάνω και τούτο, δεν πειράζει και εκείνο, φαρδένει η οδός του χριστιανού. Πρόσεξε όμως, μην φαρδίνει πολύ και γίνει πολύ φαρδιά. Και γίνει η φαρδιά οδός, γιατί τότε θα περπατήσει στην ευρύχωρο οδό και τότε θα πας στην απώλεια. Αντί να φαρδένει το δρόμο σου, πιο καλό είναι να το στενεύει το δρόμο σου. Πιο καλό είναι να κόβεις. Όχι, δεν χρειάζεται και αυτό, γιατί και εκείνο, γιατί και τ' άλλο. Καλύτερα πιο κοντά στο Χριστό να περάσεις από τη στενή πύλη και να περπατάς και στην τεθλιμμένη οδό.
όχι στα όρια της σωτηρίας, στο κέντρο της σωτηρίας. Γιατί ο σκοπός μας ποιος είναι? Να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων, με καρπό πολύ στη Βασιλεία των Ουρανών. Το κέντρο όμως είναι πολύ λεπτό, πολύ στενό, και εκεί χρειάζεται κάποιος να σου κρατάει το χέρι για να περπατάς. Κάποιος να σε οδηγεί ακριβώς. Δηλαδή κάποιος να σου ελέγχει ακριβώς τη ζωή σου. Να σε οδηγεί ακριβώς. Να σου αποκαλύπτει τα ίχνη του για να περπατάς πάνω στα ίχνη του, ώστε να εκπληρώσεις το σκοπό σου. Βέβαια θα αντιμετωπίσεις πολλές φωνές, ακόμη και φωνές ψευδοπροφητών, οι οποίοι θα έρχονται σε σένα με ένδυμα προβάτου, και να το προσέξουμε αυτό αδερφοί, με ένδυμα προβάτου μέσα όμως ήταν λύκοι, άρπαγες. Δεν θα τους ακούς, δεν θα τους πιστεύεις, δεν θα τους εμπιστεύεσαι, μα ξέρεις τι καλοί άνθρωποι είναι, έχουν ένα ένδυμα προβάτου πεντάλευκο, πολύ καλή ποιότητα, αρκουδίσιο είναι, σαγούνα είναι. Όχι, για πρόσεξε καλά. Δεν θα δεις πόσο ωραίο είναι το ένδυμα που φοράνε. Θα δεις πόσο ωραίος είναι ο καρπός τους. Τον καρπό φαίνεται το δέντρο. Αν το δέντρο είναι άγριο, δεν έχει καρπό καλό. Αν το δέντρο είναι ήμερο, ο καρπός του είναι γλύκα. Και δεν το λέω μόνο για να προσέχουμε τους άλλους, αλλά ο Θεός το λέει για να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Εάν λοιπόν είμαστε ένα δέντρο που κάνει καλό καρπό ήμερο μπολιασμένο, τότε για να φέρουμε πολύ καρπό τι χρειάζεται? Να έρθει ένας καλός γεωργός, να το κλαδεύει που να ξέρει, να το φροντίζει, να το σκάβει γύρω γύρω, να το κοπρίζει, να το ποτίζει όταν πρέπει, όχι πιο πολύ και το σαπίσει, ούτε και πιο λίγο και το ξεράνει. Και ποιος είναι αυτός ο καλός ο γεωργός? Μόνο ο Χριστός, μόνο ο Πατέρας ο Ουράνιος. Άρα μόνο αυτός μπορεί να έχει κάτω από απόλυτο έλεγχο τη ζωή μας, σαν καλός γεωργός, απόλυτο έλεγχο. Και τότε θα βλέπουμε και αρχίζουμε να διακρίνουμε το δικό μας τον καρπό. Είναι καλός. Είναι καλός. Έχουμε αγάπη, έχουμε χαρά. Αγάπη, όχι, έχουμε, δεν έχουμε προς όλους, το ελέγξουμε αυτό. Τους αγαπάς όλους? Όλους. Αυτός είναι ο καρπός. Ή κοροϊδευόμαστε? Ή θέλεις να σε αγαπάνε οι άλλοι και θυμώνεις όταν κάποιος δεν σε αγαπάει? Δεν με αγαπάτε, δεν έχετε αγάπη. Κακό του κεφαλιού μας που δεν έχουμε. Εσύ τι κάνεις όμως, εσύ μας αγαπάς? Όταν ακούς άνθρωπο να λέει δεν έχετε αγάπη, δεν με αγαπάτε, είναι αυτός που δεν έχει καρπό. Εμείς πρέπει να αγαπάμε και να μην λογαριάζουμε αυτούς που δεν μας αγαπάνε, αντιθέτως να προσευχόμαστε για να τους γεμίσει ο Θεός και την καρδιά τους αγάπη και χαρά και ειρήνη. Έχεις ειρήνη? Έχεις ειρήνη? Και όλα αυτά είναι παρακυρίου. Ο καρπός αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου από το Θεό, τι δέτε. Έχεις μακροθυμία? Μπορείς και συγχωρείς? Ή σαν τον ελέφαντα λέει, εγώ δεν ξεχνάω ποτέ. Δεν έχεις καλό καρπό. Θα έχει περικοπές ο μισθός αν εισέλθεις. Χριστότητα, είσαι χρήσιμος? Ή σε βλέπουν και φεύγουν οι άλλοι? Όλοι σε βλέπουν, τρομάζουν και φεύγουν. Ή είσαι αγαπητός, πηγαίνεις και έρχονται και οι άλλοι? Έχεις χριστότητα, έχεις αγαθοσύνη? Μπιστεύεσαι όλους? Πονηρεύεσαι? Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πονηρεύεται, δηλαδή πονηρεύεται. Γιατί μου το είπε αυτό, τι σκέφτηκε, πώς το έκανε, α, το κατάλαβα εγώ. Αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι φρόνημα του σαρκός. Πάει ο μισθός σου, ό,τι και να κάνεις πάει ο μισθός, πονηρεύεσαι. Μην κάθεσαι και σκέφτεσαι και διαλογίζεσαι και χαλάς την καρδιά σου και την ειρήνη σου. Αγαθοσύνη, αλληλούια. Ξέρετε, ο πατέρας μου ήταν και τον θαύμαζα γι' αυτό. Σ' όλη μου τη ζωή δεν τον είχα ακούσει να πει κακό για άνθρωπο. Όταν του λέγανε κάτι, μακάρι να γίνω έτσι. Όταν του λέγανε κάτι έλεγε, έλα καημένε, δεν πειράζει, δεν το κατάλαβε, λάθος έκανε. Καλός άνθρωπος είναι. Έτσι να είμαστε αδερφοί.
Έτσι είναι ο πατέρας μας ο ουράνιος. Όλο δεν πειράζει μας λέει. Μα πατέρα έκανα και αυτό, δεν πειράζει παιδί μου. Το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει. Μα έκανα και τ' άλλο, δεν πειράζει. Αγαθοσύνη, μόνο ο Θεός όμως είναι αγαθός. Αλλά να του μοιάσουμε αδελφοί στην αγαθοσύνη. Πίστης, πιστεύουμε τον Χριστό. Και αυτό που έγινε, ο Θεός το επέτρεψε. Και ο Θεός θα το βγάλει σε καλό. Τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν σου, αγαπώντας τον Θεό. Και εγώ αγαπάω τον Θεό. Και αγαπάω και τα αδέλφια μου. Ο Θεός κάμει μας πάντοτε να θριαμβεύομαι. Δια του Ιησού Χριστού. Τα πάντα δύναμε. Δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Τα πάντα είναι και στον πιστεύοντα. Και εγώ πιστεύω ότι ο Χριστός θα ενεργήσει. Καλός χριστιανός. Ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Αλληλούια. Έχεις καρπό, έχω καρπό. Και αν είμαι ευχαριστημένος με τον καρπό μου τώρα, πώς εργάζομαι, πώς περπατάω, πώς οικοδομώ. Πώς οικοδομώ με χόρτα, με καλάμια και με φύλλα και με ξύλα. Ή οικοδομώ με χρυσάφι, με ασίμι και με λίθους πολύτιμους. Πώς κτίζω. Χτίζω στην άμμο ή χτίζω στο βράχο. Σκέφτομαι για το μέλλον, θέλω να έχω καλή συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό, το μωράκι μου, έχω ένα κοριτσάκι. Δεν θα του βάλω παντελόνια, δεν πειράζει. Το στείλω και στο σχολείο με φόρμα, γιατί δεν πειράζει τώρα, φόρμα είναι. Και δεν είναι, δεν χτίζεις την άμμο, δεν χτίζεις το βράχο. Ακούς το λόγο του Θεού, αλλά δεν τον κάνεις. Τι κάνεις, χτίζεις την άμμο. Δεν χτίζεις με χρυσάφι, με ασίμι και με λίθους πολυτίμους. Πόσο μου αρέσουν τα κοριτσάκια που βλέπω και έρχονται με κάτι φουστάρες και μερικές φορές είναι πιο μεγάλες, μην τυχόν και μεγαλώσουν και δεν τους κάνουν. Ευλογημένα κορίτσια αυτά μεγαλώνουν. Άγια παιδιά. Μα να κάνουμε λίγο, λίγο βρε παιδί μου, τι λίγο. Πού χτίζεις, πού οικοδομείς, πώς χτίζεις, ποια είναι τα υλικά που χτίζεις. Δεν σκέφτεσαι το μέλλον. Δεν σκέφτεσαι το αύριο. Του εμφυτεύεις μέσα στου παιδιού σου το φρόνημα του κόσμου. Ενώ πρέπει να του εμφυτεύσεις μέσα στην καρδιά του το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Ναι, αλλά ξέρεις τι όμορφο είναι το αγοράκι μου. Το αφήνω μαλλιά μέχρι εδώ. Βράς τα μαλλιά με, κούρεψε το παιδί κανονικά. Μην του εμφυτεύεις το φρόνημα του κόσμου. Να του, αδερφοί αγαπητοί, σε όλα μας πρέπει η ζωή μας να είναι υπό έλεγχο. Αν θέλουμε να φτάσουμε το σκοπό μας. Και ο σκοπός μας είναι πλουσίος στη Βασιλεία των Ουρανών. Με την οικογένειά μας. Με όλα τα παιδιά μας. Όχι με μερικά. Με όλα τα παιδιά μας. Και με όλους για τους οποίους προσευχόμαστε. Γιατί ο καρπός δίδεται από το Θεό. Δεν είναι ο καρπός του Γιώργου, είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι ο καρπός των χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού από τον άνθρωπο, είναι από το Χριστό. Δεν μπορώ εγώ να έχω καλό καρπό, μόνο αν ο Χριστός μου δώσει. Λέει, εσύ ήσουν αμορφωμένος και τα μεγάλωσες καλά τα παιδιά σου και έγινες καλός πατέρας. Ψέματα, ψέματα. Ο Χριστός με έκανε καλό πατέρα γιατί ευλόγησε τα παιδιά μου. Σε λέει πολύ καλός επαγγελματίας. Ψέματα. Ο Χριστός μου δίνει σύνεση και σοφία και καλά αποτελέσματα και φαίνεται το δέντρο ότι είναι καλό. Αλλά ένα είναι το μυστικό. Το ακούμε, το γνωρίζουμε, ας ωφεληθούμε. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Κύριος. Μακάριος. Μακάριος ο άνθρωπος που είναι πάντοτε υπό την απόλυτη οδηγία του Χριστού. Του Πνεύματος του Αγίου. Μακάριος. Αυτός είναι ο μακάριος. Και αυτά πάντοτε θα λέμε και αυτά πάντοτε θα κάνουμε. Μα υπάρχουν δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι εύκολα να γίνουν. Υπάρχει ένας λεπρός. Τι θα κάνει ο λεπρός. Αδελφοί, είναι εύκολο. Μα η λέπρα είναι εύκολο. Πολύ εύκολο όταν μιλάμε για τον Χριστό. Πάει ο λεπρός και του λέει, αν θέλεις δύνασε να με καθαρίσει. Λέει, θέλω, καθαρίστε τη. Αυτό είναι. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Έτσι τακτοποιείται η λέπρα. Τόσο απλά. Αλλά σε αυτόν που προχωράει με αυτή την απλότητα και την πίστη. Όλα τα προβλήματα λύνονται. Ο εκατόνταρχος έχει αγάπη στην καρδιά του, έχει πίστη στην καρδιά του.
Εμπιστεύεται τον Χριστό, εμπιστεύεται τα λόγια του. Ξέρει όμως ότι είναι εθνικός. Και λέει, έχω έναν δούλο τον οποίο τον αγαπάω πολύ, είναι πολύτιμος. Με εξυπηρετεί πολύ, είναι πρόθυμος, είναι πολύ τον αγαπάω, σαν παιδί μου τον έχω. Φίλος μου είναι. Αλλά αρρώστησε και πεθαίνει. Μπορείς να έρθεις να τον θεραπεύσεις. Και μπροστά σε αυτή την αίτηση, και θέλω αυτό σε αυτό να μείνουμε αδελφοί αγαπητοί, σε αυτή την αίτηση του εκατόνταρχου ο Χριστός δεν είπε όχι. Εκατόνταρχος, εθνικός, τον κάλεσε σπίτι του. Και ο Χριστός λέει, θα έρθω να τον θεραπεύσω. Εντάξει, αφού μου το ζητάς. Μα άμα ζητάει ο εκατόνταρχος να έρθει σπίτι του που απαγορεύεται από τον νόμο του Θεού, από τον νόμο του Μωυσή, και ο Χριστός δεν διστάζει αλλά λέει θα έρθω, δεν θα απαντήσει εσένα. Αλλά τι είδε στην καρδιά του? Αγάπη. Είδε πίστη. Είδε ελπίδα. Όλα τα είδε. Είδε ταπείνωση. Μα δεν θα απαντήσει. Δεν μου απαντάει εμένα ο Θεός. Για ψάξε βρε παιδί μου. Έχεις ταπείνωση. Έχεις πίστη. Έχεις αγάπη. Για ψάξου λίγο. Δεν σου απαντάει ο Θεός? Και αν διακρίνεις από τον καρπό σου ότι είσαι καλό δέντρο, τότε εμπιστεύσου αυτό είναι, γιατί θα κάνει μεγαλή ανεξιχνίαστα. Ευλογίες αναρρύθμιτες. Αλλά μη ζητάς ενώ εσύ είσαι εκεί που δεν πρέπει και έτσι όπως δεν θέλει. Είσαι έξω από τον έλεγχο του Χριστού και θέλεις να έχεις μεγαλή ανεξιχνίαστα. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Θυμώνεις, αγριεύεις, αγανακτείς. Κοσμικό βλέμμα. Πονηρό βλέμμα. Μα όλο το σώμα σου είναι σκοτεινό αν έχεις πονηρό βλέμμα. Και τι θα κάνουμε? Α, είναι εύκολο. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εύκολο, πολύ εύκολο. Αλλά θέλει να μετανοήσουμε. Να επιστρέψουμε. Ο εξομολογούμενος και παρετών, αυτός θα ελεηθεί. Ο εξομολογούμενος και παρετών, αυτός θα ελεηθεί. Θα έρθει, Κύριε, το θεραπεύσω. Θα έρθω να βάλω το χέρι μου πάνω στον δούλο σου να το θεραπεύσω. Κύριε, δεν είμαι άξιος. Κοιτάξτε τι ωραία πίστη. Τέτοια πίστη, λέει, δεν βρήκε ούτε στο λαό Ισραήλ. Ούτε σε εμάς βρίσκει τέτοια πίστη. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, λέει. Πώς να σε φέρω σπίτι μου τώρα? Είμαι εθνικός. Είμαι... Τι μου λες τώρα? Αλλά ξέρω ένα πράγμα. Ότι εσύ έχεις εξουσία. Και τώρα είναι απλή ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσά μας? Αμήν. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός έχει εξουσία? Αλληλούια τότε. Ας γίνει ως επίστευσας. Πες λόγο, Κύριε. Πες ένα λόγο, σε παρακαλώ. Πες θεραπεύτητη. Και θα θεραπευθεί. Το ξέρω. Γιατί και εγώ είμαι υπό εξουσία. Και εγώ έχω ανθρώπους κάτω από την εξουσία μου. Και λέω στους δούλους μου, πήγαινε, και πάνε τρεχάλα. Και λέω στους δούλους μου, έλα, και έρχονται τρεχάλα. Και λέω στους στρατιώτες μου, κάνε αυτό, και το κάνουνε. Και αν θέλουν, ας μην το κάνουνε. Εσύ δεν μπορείς να πεις λόγο όταν λέω εγώ? Ο Κύριος είπε, είπαγε, και ως επίστευσας ας γίνεσαι. Και έτσι θα τελειώσουμε, αδερφοί. Τώρα θα φύγουμε σε λίγο. Πάμε, φάμε, πάμε σπίτια μας. Το πρόβλημα όμως, συναδελφοί αγαπητοί, να γίνει όπως πιστεύσαμε. Αν πιστεύσαμε λίγο, λίγο θα γίνουνε. Αν πιστεύσαμε πολύ, πολλά θα κάνει ο Χριστός. Αλλά δεν είναι μόνο η πίστης, είναι η υπακοή και ο έλεγχος του Κυρίου. Μακάριος αυτός τον οποίον ελέγχει ο Κύριος. Μακάριος. Μακάριος αυτός που βρίσκεται πάντοτε υπό τον έλεγχο του Θεού. Του λέει, υπ, σταματάει. Τι κάνεις εκεί? Όχι, όχι, δεν θα το ξανακάνω. Πήγαινε τώρα, πάει. Κάτω από τον απόλυτο έλεγχο. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, που θέλω να τονίσω κλείνοντας, είναι ότι ξέρουμε και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει εξουσία. Αλλά ένα ερώτημα γέμισε την καρδιά μου. Άραγε, εγώ είμαι
Και όταν λέω εγώ εννοώ εμείς. Αλλά προσωπικό είναι το ζήτημα. Εγώ είμαι υπό την απόλυτη εξουσία του Χριστού. Μου λέει, όπως είπε ο εκατόνταρχος, λέω προς του τον ύπαγε και υπάγει. Έτσι κάνω. Λέω προς τον άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμε. Είμαι έτσι. Είμαι υπό την εξουσία του Κυρίου. Γιατί όταν λέει ο Λόγος του Θεού ελέγχει, αυτό εννοεί. Είμαι όταν μου λέει ύπαγε να υπάγω. Όταν μου λέει έρχου να έρχομαι. Και όταν μου λέει κάμε τούτο να κάμνει. Είσαι. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Αυτό είναι. Αυτό είναι η σφραγίδα της ευλογίας. Ο μισθός πλήρης. Και επειδή κανένας μας δεν έχει την παρησία να πει αμήν Κύριε, όλοι μας θα πούμε κάνε μας Κύριε. Κάνε μας σε παρακαλώ. Βοήθησέ μας να είμαστε. Κάνε μας. Εμείς δεν μπορούμε. Αλλά θέλουμε. Θέλουμε αδερφοί. Θέλουμε. Επειδή θέλουμε, κάνε μας Κύριε. Αμήν. Κάνε μας Κύριε.